Είναι πρωτοφανείς, κυρίες και κύριοι, εικόνες από τις Βρυξέλλες, καθώς οι αγρότες έχουν φτάσει η Μαρία Ρόνι με τα τρακτέρ τους σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής. Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται πραγματικά η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα την ώρα που συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πίσω στο βάθος, όπως βλέπετε στην εικόνα σας. Είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη αγροτική διαδήλωση, στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο Βέλγοι αγρότες, αλλά και σωματεία αγροτικά από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Έχουν έρθει εκπρόσωποι αγροτικών συνδικάτων από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Θα ξεκινήσουν κάποιες ομιλίες εδώ, γύρω-γύρω σε όλους τους δρόμους. Είναι σταθμευμένα εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, περίπου 1.300 τρακτέρ έχουν κατακλείσει την πόλη των Βρυξελών. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα κάποιες συμβολικές δράσεις και είναι σωρούς από άχυρο. Πριν από λίγο κατέστρεψαν μάλιστα ένα ιστορικό άγαλμα εδώ της πλατείας. Η διαδήλωση θα συνεχιστεί σίγουρα μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά όπως λένε οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνδικάτων εδώ, εάν δεν κερδίσουν αυτά που ζητούν εντός της ημέρας, δεν αποκλείεται να συνεχίσουν τις δράσεις, τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα το βράδυ και αύριο. Τώρα την ίδια ώρα, λίγο 2 χιλιόμετρα από εδώ που βρίσκομαι, είναι το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί η αστυνομία δεν επιτρέπει να πλησιάσουν τα τρακτέρ και η διαδήλωση. Πριν από λίγο να πούμε, Λίνα, ότι υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά το πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα συμφωνία και για την αναθεώρηση του πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βίκτορ Όρμπαν τελικά είπε το ναι, διότι δέχτηκε πολύ σοβαρές πιέσεις. Μέχρι τελευταία στιγμή σήμερα το πρωί που έγινε μια πολυμερή συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Γερμανό Καγκελάριο, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, ο Βίκτορ Όρμπαν δεν είχε κάνει ακόμα πίσω, είχε εξοργήσει όλες τις χώρες, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ας μην ξεχνάμε, βρίσκονται σήμερα εδώ, διότι στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, ο Βίκτορ Όρμπαν είχε βάλει βέτο στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ανταλλάγματα έχει πάρει, αν έχει πάρει. Θα το μάθουμε στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Μαρία Ρόνι.